Η θνητότητα είναι τρομακτικά υψηλή όχι μόνο εκτός ΜΕΘ, που είναι και αναμενόμενο, αλλά και εντός ΜΕΘ, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, είπε από το βήμα της Βουλής ο Παύλος Πολάκης, ασκώντας δρυμία κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από το 1990 μέχρι το 2012, αυτά τα 22 χρόνια, περίπου τα 10 τα έχω βγάλει μέσα στα νοσοκομεία εφημερεύοντας. Τα 7 από αυτά τα 10 σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Γι' αυτό, πριν από λίγες μέρες, όταν άκουγα τον Πρωθυπουργό της χώρας από αυτό εδώ το βήμα να λέει, κουνώντας τα χέρια του, ότι έχετε στοιχεία, κύριοι συνάδελφοι, ότι η περίθαλψη εντός και εκτός ΜΕΘ είναι διαφορετική, υπάρχει διαφορετική θνητότητα κτλ. Και να μας επιτιμεί με αυτόν τον τρόπο. Ναι, δεν μπορώ. Εξεράγινος γιατρός. Από τα χέρια μου έχουν περάσει τα χρόνια που ήμουν υπεύθυνος στη ΜΕΘ πάνω από 1.700 ασθενείς. Έχασα τους 300. Τους θυμάμαι έναν-έναν. Και ξέρω πολύ καλά τι πρέπει να κάνεις για να τον κρατήσεις τη ζωή. Και έχεις τον Πρωθυπουργό της χώρας να σου λέει εντός και εκτός έχετε μελέτη. Και τον είπα άσχετο. Το πρόβλημα δεν είναι ότι τον είπα εγώ. Το πρόβλημα είναι οι άλλοι 36 γιατροί όλων των πτερήγων της Βουλής, γιατί δεν τον είπα για αυτοί. Και πριν ένα λέκτορ λαλήσει τρεις, έρχεται η μελέτη των εκλεκτών του κυρίου Τσιόδρα, του Πέσκη Σωτήρη, έτσι, με τον κύριο Λίτρα, η οποία τι λέει. Θα τα πω πολύ καθαρά, γιατί δεν μιλάω σε εσάς μόνο. Μιλάμε στον ελληνικό λαό, να καταλάβει. Τι λέει αυτή η μελέτη που βγάζει τελικά τον Πρωθυπουργό, όχι άσχετο, αλλά συνειδητό ψεύτη. Γιατί την ήξερε τη μελέτη αυτή, όπως οι ίδιοι επανειλημμένα διατύπωσαν στα ΜΜΕ, ότι τη δώσαμε τη μελέτη για να πάρθουν μέτρα για το ΕΣΥ. Τι λέει λοιπόν. Γιατί το πιο μεγάλο συμπέρασμα δεν είναι αυτό που έχει κυκλοφορήσει, είναι αυτό που θα σας πω σε λίγο. Λένε λοιπόν ότι από 1η Σεπτεμβρίου του 2020 μέχρι 6 Μαΐου του 2021 διασωληνώθηκαν, προσέξτε, 6.280 ασθενείς. Από αυτούς πέθαναν οι 3.988, οι άλλοι επιβίωσαν. Και λέει η μελέτη και αποδεικνύει με τις περιφερειακές ανισότητες, με το εντός εκτός ΜΕΘ, με την έλλειψη προσωπικού κτλ. Ότι 1.530 θα μπορούσαν να είχαν σωθεί. Προσέξτε τι δεν λέει η μελέτη. Δηλαδή αποδεικνύει ότι αυτοί που ήταν εκτός ΜΕΘ είχαν 87% θνητότητα και αυτοί που ήταν εντός είχαν 60. Που το 60 είναι τεράστιο ποσοστό. Και βγαίνει 60 γιατί στο Σωτηρία, στον Ευαγγελισμό, στο Σεισμανόγλιο, στο Λαϊκό, στην Οίκαια είναι 30-35 θνητότητα. Στην Έδεσα, στο Αγρίνιο, στην Κέρκυρα, στη Βέρεια, στην Ξάνθη, στην Κόρυθο ήταν 80-100%. Έτσι βγαίνει το 60 το εντός ΜΕΘ που έλεγε πριν και ο κύριος Τσακαλώτος για το θέμα του περιφερειακού ανισοτήτων. Το πιο τρομακτικό όμως δεν είναι αυτό. Το πιο τρομακτικό είναι το εξής. Ότι από αυτή τη μελέτη και με τα στοιχεία που βγαίνουν στη δημοσιότητα και που τα ζητάμε και δεν τα δίνουμε και δεν τα δίνει ούτε ο κύριος Ζαούτης ούτε το Υπουργείο και κατέβασε και τη σελίδα της δεύτερης ΥΠΕ και της έβδομης που είχαν τα στοιχεία των θανάτων, την κατέβασαν μετά που βγαίναν αυτά που δεν πάνε με το αφήγημα. Είναι το εξής, ότι από 1η Σεπτεμβρίου του 2020 μέχρι 6 Μαΐου του 2021 με βάση τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, αυτά που ανακοινώνονται κάθε μέρα, στη χώρα μας πέθαναν 10.576 ασθενείς από COVID. Αν αφαιρέσουμε τους 3.988 που ήταν οι διασωληνωμένοι που πέθαναν, είτε εντός είτε εκτός ΜΕΘ, μένουν 6.588 ασθενείς. Πού πέθαναν, κύριε συνάδελφοι, αυτά? Κύριε Στεφανάρη, κύριε καθηγητά, πού πέθαναν αυτοί? Να σας πω εγώ πού πέθανε. Γιατί τα έχει δημοσιεύσει τα στοιχεία ο κύριος Τζανετής, ο πρώην πρόεδρος του ΕΚΑΒ. 1.800 στα σπίτια τους, 800 φτάνοντας το ΤΕΠ, το νοσοκομείο, γιατί ήταν σε πολύ βαριά κατάσταση, γιατί δεν υπήρχε πρωτοβάθμια να τους πει τρεχάτε, πηγαίνετε ή να τους δώσει οδηγίες, και οι υπόλοιποι
σε κάποια κλινική COVID, σε κάποιο ράντσο, μόνοι τους, χωρίς συγγενείς, με γιατρούς που έμπαιναν πρωί και βράδυ μόνο γιατί δεν μπορούσαν, δεν υπήρχαν για να πάνε και να τους δούνε, άντε με λίγο οξυγόνο. Έτσι πέθαναν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι το τρομακτικό.